Πράγματι, χάνουν λεφτά, αλλά το θέμα δεν είναι ότι μόνο αυτοί χάνουν λεφτά. Όταν χάνονται λεφτά από τα ταμεία των επιχειρήσεων, χάνονται φόροι για το κράτος, γιατί αυτά είναι που φορολογούνται, και βεβαίως χάνονται και εισφορές, γιατί ταυτόχρονα απολύονται ενδεχομένως και άτομα από επιχειρήσεις που δεν μπορούν να σηκώσουν το εργατικό κόστος. Άρα λοιπόν οι παρενέργειες αυτού του νόμου είναι πολλές και νομίζω θα τις δούμε στις κάρτες αναλυτικά. Η ερώτηση πρώτη αναφέρει αν στην επιχείρησή σας εφαρμόζετε τον αντικαπνιστικό νόμο. Μόλις 2% απαντά με ελαστικό τρόπο. Άρα, ναι, λοιπόν... βεβαίως, ας κρατήσουν οι τηλεθεατές σε αυτή την κάρτα, γιατί υπάρχει και μια αντίστοιχη κάρτα στο κομμάτι των καταναλωτών. Δηλαδή, αν αυτοί έχουν παρατηρήσει, αν δεν εφαρμόζεται τελικά ο νόμος, εκεί είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που λένε ότι είναι πιο ελαστική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι καταστηματάρχες λένε σε ποσοστό 98%, ναι, αυστηρά. Και άλλωστε, είναι και μονόδρομος να τον εφαρμόζουν, γιατί το πρόσημο είναι τόσο δυσβάσταχτο που είναι μονόδρομος επί της ουσίας να εφαρμόζεις το νόμο και να μην επιτρέψει την πελατεία σου να καπνίζει. 6 και πάνω στους 10 καταστηματάρχες του κλάδου λένε ότι είχα μείωση στον τζίρο μου. Δηλαδή είναι τεράστιο το ποσοστό των καταστηματαρχών, των επιχειρηματιών επί της ουσίας που βλέπουν λιγότερα χρήματα στα ταμεία τους τώρα με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Στην πέμπτη ερώτηση τώρα, η πελατεία σας θα λέγατε ότι με τον αντικαπνιστικό νόμο παρέμεινε ήδη, αυξήθηκε, μειώθηκε κατά 60,2%. Μειώθηκε κατά 60,2% γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως βγαίνανε και καπνίζανε και πίνανε. Μειώθηκε, μάλλον να το πούμε καλύτερα, Δημήτρη, απάντησε το 60,2%. Ναι, ναι, ναι. Όχι, μειώθηκε η πελατεία τους κατά 60%. Ακριβώς, ναι. Αλλά το διευκρινίζω. Παρατήρησαν ότι έχουν μείωση οι καταστηματάρχες, στο σύνολό τους σχεδόν, ή τέλος πάντων 6 στους 10, γιατί εκείνο το κομμάτι το οποίο ήταν οι θαμώνες σας, μπορώ να το πω έτσι, αλλά και οι καλοί πελάτες αυτών των καταστημάτων, των μπαρ, των εστιατορίων κτλ., κατά ψέματα είναι οι θεριακλείδες. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι καπνίζουν και θα πιούν και ένα ποτό παραπάνω και ένα δεύτερο ποτό. Εάν από το πρώτο ποτό και μετά δεν μπορείς να καπνίσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι ή πας να συνεχίσεις στο σπίτι σου, ή θα βγεις έξω από το κατάστημα, ή θα φύγεις από το κατάστημα, με αποτέλεσμα ο καταστηματάρχης να χάσει ένα καλό πελάτη. Εδώ είναι το, αν θες, ότι είναι αλληλέγγυοι οι μη καπνιστές στους καπνιστές, γιατί στο 68% που λέει να υπάρχει πρόβλημα για τους καπνιστές, είναι πολλοί μη καπνιστές, οι οποίοι είπαν, ναι, ας γίνει και για αυτούς κάτι, ας πούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε μαζί σε ένα μαγαζί και να μην μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, καπνιστές ή μη καπνιστές, ή ξέρω εγώ, όταν έρθει η ώρα του τσιγάρου, να σπάει παρέα στα δύο, να βγαίνουν έξω να καπνίζουν και μετά να ξανάρχονται. Δηλαδή, δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Δεν φτιάχνει κλίμα διασκέδασης. Και όταν βγαίνεις έξω, θέλεις να διασκεδάσεις. Και δεν μπορείς να διασκεδάσεις χωρισμένος. Διασκεδάζεις ενωμένος. Το να χωρίζεις τις παρέες σε καπνιστές και μη καπνιστές, επί της ουσίας τρομοκρατείς κατά κάποιο τρόπο τη διασκέδαση. Αν θα έκαναν καταγγελία στο 1142 για τη μη τήρηση του νόμου, το 22,6% είναι νομίζω αρκετά μεγάλο ποσοστό, Δημήτρη, ότι όντως θα παίρναν τηλέφωνο. Είναι οι φανατικοί αντικαπνιστές, ναι. Νομίζω είναι οι φανατικοί αντικαπνιστές. Είναι αυτοί οι οποίοι, άμα δουν ότι δίπλα τους καπνίζεις, μπορεί να κάνουν καταγγελία ακόμα και πριν σου κάνουν σύσταση. Δηλαδή, αν εσύ καπνίζεις και εμένα με ενοχλεί, μπορώ να σου πω, ξέρετε, με ενοχλεί το τσιγάρο σας, παρακαλώ σβήστε το, απαγορεύεται το κάπνισμα. Αν εσύ με γράψεις τα παλαιότερα των υποδημάτων σου, τότε η επόμενη λύση για μένα που με ενοχλεί τόσο πολύ είναι να πάρω τον αριθμό της καταγγελίας και να καταγγείλω επί της ουσίας, όχι εσένα, αλλά το κατάστημα που σου επέτρεψε, γιατί το πρόστιμο δεν θα το φας εσύ που καπνίζεις, αλλά θα το φάει αυτός που σου επέτρεψε να καπνίσεις το χώρο του. Μάλιστα. Και αυτή είναι λίγο διφορούμενη η κατάσταση, βέβαια, γιατί εσύ μπορεί να καπνίζεις, να μην σε έχει αντιληφθεί το κατάστημα άμεσα και να την πατήσει έτσι ο ιδιοκτήτης. Πάμε στην επόμενη ερώτηση τώρα. Αν πιστεύουν ότι ο αντικαπνιστικός νόμος θα τηρηθεί ή με τον καιρό θα τονίσει η εφαρμογή του. Θα τηρηθεί, λέει, το 50%, αλλά επειδή στην Ελλάδα συνήθως οι νόμοι οι οποίοι είναι και κάπως σκληροί, θα έλεγα, ως προς την εφαρμογή τους και απόλυτοι, έχουμε δει νόμους να ατονούν με τον καιρό, έτσι. Υπάρχει ένα ποσοστό που λέει ότι με τον καιρό θα ατονίσει. Ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε λίγο μια χώρα λίγο του χαβαλέ, του όχο μωρέ, δεν βαριέσαι κτλ., του όχο αδελφισμού. Υπάρχει πιθανότητα το 41% να έχει δίκιο και να ατονίσει με τον καιρό ο νόμος. Εγώ δεν είμαι της άποψης να ατονίσει, εγώ είμαι της άποψης να αλλάξει βεβαίως, ώστε να εφαρμόζεται και να έχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί η πολιτεία.